Σήμερα προσέρχονται όλοι οι συνάδελφοι της Αλφα Λεμέδα Δωδεκανής που ανήκουν στα νησιά της, στο νησί της Ρόδο, της Χάλκης, της Τήλου, της Σίμης, της Καρπάθου και της Κάσου για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμπλήρωση του ενός έτους και ουσιαστικά έχουμε την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις εκλογές αυτές συμμετέχουν 4 παρατάξεις. Εγώ είμαι και ο απερχόμενος γραμματέας. Η προσέλευση του κόσμου είναι ικανοποιητική μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά που προβλέπονται να έχουμε και κακοκαιρία, ο καιρός μέχρι στιγμής πάει καλά. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική. Έχουν στηθεί και στα υπόλοιπα άλλα 5 νησιά, ναι, τα οποία έχουν στείλει τους φακέλους και μετά την περαίωση των εκλογών εδώ πέρα θα ανοίξουμε και τους υπόλοιπους φακέλους των νησιών που έχουν έρθει ταχυδρομικά στο Poster Stand και μετά θα κάνουμε στις 5 ώρα κλείνουν οι κάλπες και θα έχουμε την καταμέτρηση των ψήφων με τους φακέλους. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα είναι, ικανοποιητική θα λέγαμε μέχρι στιγμής, αναμένουμε ακόμα περισσότερη προσέλευση όσο περνάει η ώρα και ο καιρός. Η Αλφα Λεμέδα Δωδεκανήσου και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έκανε πράγματι πολύ σωστές ενέργειες και πέρα από τις σημερινές εκλογές που έχουμε και τις δραστηριότητες που είχαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε καλέσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, συν το ΚΕΜΕΤΕ, συν το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε προσέλευση, σε ημερίδα, μάλλον διεμερίδα θα γίνει, με θέματα το ενιαίο λύκειο στις 26 Φλεβάρι και στις 27 ταυτόχρονα θα έχουμε ένα μεγάλο θέμα, πρόβλημα προς συζήτηση για το μελλοντικό διορισμό των αναπληρωτών που θα γίνει την επόμενη μέρα, 27 Φλεβάρι, να μην αναφέρουμε το ξενοδοχείο, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαιτείται και πρέπει να προσελθούν όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, είναι καλεσμένοι και θα χορηγηθεί και 3 ώρες άδεια εκ μέρους της Διεύθυνσης για την προσέλευση και την παρακολούθηση της ημερίδας. Τα Δωδεκάνησα ουσιαστικά είναι ο πιο προβληματικός νόμος σε επίπεδο πρόσληψης των αναπληρωτών. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία της Δωδεκανήσου, η παρουσία των αναπληρωτών είναι απαραίτητη. Οι αναπληρωτές στο σύνολο ξεπερνούν τους 500 και αν οι αναπληρωτές δεν προσέλθουν, κανένα σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Γι' αυτό λοιπόν, κατόπιν έκκλησης της Αλφα Λεμέδα Δωδεκανήσου, καλείται η ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΤΕ και το ΙΕΠ να συζητήσουμε πάνω στα θέματα διορισμού τι μέλη γενέση, διότι δεν υποφέρει μόνο η κοινωνία του να μην έχει καθηγητές στα σχολεία, υποφέρει και η ίδια η ποιότητα της εκπαίδευσης και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν τεθεί προβληματισμοί και στην Αλφα Λεμέδα Δωδεκανήσου και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε διαμέσου αυτών των συσκέψεων των ημεριδών που θα διοργανώσουμε και θα έχει και πανελλαδικό αντίκτυπο να λυθούν τα προβλήματα των αναπληρωτών. Οι αναπληρωτές είναι το σημαντικό εργαλείο να δουλέψει σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην εκπαίδευση, να λειτουργεί τα σχολεία. Την πρώτη φάση είχαμε μια επικοινωνιακή πρόσληψη αρκετών συναδέλφων και μετά το Υπουργείο άργησε πάρα πολύ να διορίσει και είχαμε μέχρι και τα Χριστούγεννα είχαμε ελλείψεις, ελλείμματα και συμπληρωματικούς διορισμούς. Αν αυτό είναι μια εκπαίδευση που προσδοκούμε, εν πάση περιπτώσει να έχουμε και τους καρπούς που τα σχολεία του νομού Δωδεκανήσου και ειδικά για τη δευτεροβάθμια αλλά και την πρωτοβάθμια είναι αδικημένα. Είναι αδικημένα, στην κυριολεξία είναι αδικημένα. Και είναι Δεν αξίζουμε τέτοια μεταχείριση εκ μέρους της πολιτείας. Προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο το να αναδείξουμε το θέμα της εκπαίδευσης διαμέσου προωθώντας και αξιοποιώντας τους αναπληρωτές που έστω και μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα που έρχονται να μπορούν να προσφέρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε μια φάση, το ξέρω, κρίσης, αλλά δεν μπορεί τα σχολεία να είναι άδεια. Δεν μπορεί τα σχολεία να είναι άδεια. Για μόνιμους διορισμούς, επικοινωνιακά, η κυβέρνηση και οι εκάστοτε υπουργοί υπόσχονται, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα στον ορίζοντα. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε και κάνουμε την ημερίδα αυτή και καλούμε όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρώτες, αλλά κυρίως τους αναπληρωτές, που είναι η κυρίαρχη δύναμη, είναι σχεδόν το 1/3 του νομού Δωδεκανήσου. Άνθρωποι ξεσπιτωμένοι, οι οποίοι έχουν αφήσει σπίτια, έχουν αφήσει οικογένειες και τρέχουν από βραχονισίδα σε βραχονισίδα.